Ξεκάθαρο μήνυμα για τις συνεργασίες και το μετεκλογικό τοπίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Γιώργος Παπανδρέου από την Πάτρα στο πλαίσιο της ομιλίας του σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος. Νομίζω ότι ήταν σαφής η απάντηση του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη. Πρώτα καλούμε όλους τον ελληνικό λαό να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και όπως ο ίδιος είπε, αν υπάρξει προγραμματική συμφωνία, αλλά μόνο αν υπάρξει αυτή η πραγματική συμφωνία, βεβαίως μετά να συζητηθεί η σύνθεση της κυβέρνησης με συγκεκριμένους όρους. Και σωστά είπε ο Πρόεδρός μας ότι εμείς κοιτάμε προγραμματικές συμφωνίες, όχι μοίρασμα καρεκλών. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών και τοποθετήθηκε για τη συζήτηση περί ευθυνών αλλά και τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Είναι εύκολη η διάχυση ευθυνών, αλλά η λογική ότι όλοι φταίνε εύκολα διολυσταίνει στην ακινησία, τη μυρολατρεία, όπου μένουν άθικτα τελικά τα κατεστημένα και οι αντιλήψεις τους. Η εκδήλωση στον Εμπορικό Σύλλογο διοργανώθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Αχαΐα με στόχο τη σύσταση Εκλογικής Επιτροπής. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης των επιμελητηρίων αλλά και στελέχη του κόμματος ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της τοπικής οργάνωσης εν ώψη των προσεχών εκλογών. Βλέπω εδώ ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστεί με το ΠΑΣΟΚ και έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο κυρίαρχο. Και θέλουμε, νομίζω, όλοι όσοι είμαστε εδώ, γιατί μετρούμε την αγωνία μας και τη θέλησή μας να είναι το ΠΑΣΟΚ ισχυρό. Να αφήσουμε πίσω ό,τι μας χωρίζει και να βάλουμε μπροστά αυτά που μας ενώνουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίμη Γεωργόπουλου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, που έφυγε από τη ζωή.